Κύριε Ρούσο, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά. Τρεις εβδομάδες αναστολή είναι η πληροφορία από την Αθήνα. Σας τη μεταφέρουμε και εσάς, είστε και μέλος του στην ΚΑΕ Άρης. Για όλα τα πρωταθλήματα. Προφανώς. Αυτό ρώτησα και εγώ. Ναι, προφανώς. Για όλα τα αθλήματα. Αυτό. Και για όλα τα αθλήματα. Αυτό θέλει μια ερώτηση. Δεν διευκρινίζεται αν είναι για όλα τα αθλήματα και για όλα τα πρωταθλήματα, αλλά η εισήγηση του κυρίου Κοντονή στον κύριο Τσίπρα θα είναι για αναστολή τριών εβδομάδων. Μάλιστα. Είναι εξέλιξη σημαντική, εφόσον επιβεβαιωθεί το μεσημέρι. Δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει ή όχι την ΚΑΕ. Σίγουρα επηρεάζει. Άμα συμπεριλαμβάνει το μπάσκετ μέσα σε αυτά τα αθλήματα, σίγουρα επηρεάζει, σίγουρα δεν είναι καλό αυτό για μας. Τρεις εβδομάδες θα είναι υπέστη απραξία. Να το δούμε, δεν το ξέρω. Ναι, αλλά θα γυρίσει ο Φερνάντες. Στο ποδόσφαιρο. Θα το ρίξουν στα φιλικά. Θα το ρίξουν στα φιλικά. Θα παίξουμε και ένα φιλικό ποδόσφαιρο με μπάσκετ. Να, μια καλή ευκαιρία. Γιατί όχι. Φυσικά ο λόγος που σας καλέσαμε δεν είναι για την επικείμενη αναστολή των πρωταθλημάτων. Αυτό θα το ξέρουμε το μεσημέρι και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί εντάξει αφορά πολύ κόσμο. Είναι για το κομμάτι της εκαθάρισης το οποίο υγείστε, το οποίο έχετε στην ευθύνη σας και έχει ξεκινήσει. Και επειδή και ο κόσμος ρωτάει και μας έχει στείλει αρκετά μηνύματα, κύριε Ρούσο, και είναι μια καλή ευκαιρία νομίζω από τα δικά σας χείρια να μάθουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και γενικά τι πάνω κάτω περιμένουμε να γίνει για να καταλάβει και ο κόσμος τη διαδικασία. Εντάξει, εμείς έχουμε αρχίσει εδώ και δύο εβδομάδες, εγώ και η ομάδα μου στο γραφείο. Η αλήθεια είναι ότι αυτός που πρέπει να ενημερωθεί ενημερώνεται κάθε τέλος της εβδομάδας το πώς προχωράει. Ποιος είναι αυτός? Αυτό που πράγματι ο κόσμος, ο κύριος Κάλλας. Ο κύριος Καλαϊτζίδης. Ενημερώνεται ο κύριος Κάλλας από εσάς κάθε εβδομάδα? Φυσικά βεβαίως. Για το πώς προχωράει. Αυτό που πράγματι ο κόσμος είναι ποιο. Ο κόσμος πράγματι ότι η ΠΑΕ, γιατί εμείς τώρα μιλάμε για την ΠΑΕ Άρης, η ΠΑΕ εκκλίνει ισολογισμό, η διαχειριστική της περίοδος δηλαδή είναι από 1 εβδόμος 36. Ναι. Ο τελευταίος ισολογισμός που έκλεισε ήταν 36 του 13. Ο επόμενος ισολογισμός που έπρεπε να κλείσει ήταν ο 36 του 14, ναι. Που στην ουσία οι ισολογισμοί, οι εταιρείες που κλείνουν ισολογισμό 36 του 14 ολοκληρώνονται ισολογισμός μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι. Επειδή όμως από τον Αύγουστο η ΠΑΕ δεν λειτουργούσε, δεν υπήρχε η ΠΑΕ, δεν έκλεισε ισολογισμός. Φανταστείτε τώρα ότι εμείς κάνουμε τον έλεγχο και ξεκινήσαμε από 1 εβδόμου του 13. Που συμπεριλαμβάνει τη διοίκηση του Ηλιάδη, η διοίκηση του Σκόρδα, η διοίκηση του Στεφανίδη. Όλο αυτό το πράγμα, την πρακτική του ισολογισμού 36 του 2014 και μετά να μεταφερθούν τα στοιχεία από 1 εβδόμου του 2014 μέχρι την ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί ο ισολογισμός έναρξη της καθάρισης. Άρα για να καταλάβει κύριε Ρούσο ο κόσμος, γιατί ρωτάνε όλοι, άλλοι λένε δεν ξεκίνησε η καθάριση, άλλοι λένε ξεκίνησε. Άμπραβο. Ένα. Έχει ξεκινήσει η καθάριση κανονικά και την προχωράτε, αλλά. Υπάρχει αυτό το δεδομένο, το οποίο μας λέτε. Το βρήκατε μπροστά σας αυτό το δεδομένο. Δεν υπάρχει ισολογισμός για την περσινή χρήση. Απλά πράγματα. Οπότε, ενώ αν τυχόν υπήρχε ισολογισμός, θα ξεκινούσαμε από 1 εβδόμου του 2014 και μετά, θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί η ΠΑΕ δεν λειτουργήσε, λειτουργήσε μόνο δύο μήνες. Εμείς τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε από 1 εβδόμου του 2013 για να ελέγξουμε τις δηλώσεις του ΦΠΑ, να ελέγξουμε τι άλλα στοιχεία έχει τέλος πάντων όλα αυτά στα ισοζύγια. Για να κλείσουμε τον ισολογισμό, να κάνουμε τον ισολογισμό 36 του 14 και μετά να ξεκινήσουμε από 1 εβδόμου του 14 μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 15. Ωραία. Το σημαντικότερο είναι αυτό, ώστε να σταματήσουν και όλες οι φωνές που είτε το ξέρουν και δεν το λένε, είτε δεν το ξέρουν και αγωνιούν. Όχι να σας πω κάτι, καλό να μην το δει κατάλαβα γιατί πρέπει να το ξέρει ο κόκκο. Όχι, ότι ξεκίνησε. Ότι ξεκίνησε αυτό. Ότι ξεκίνησε, εντάξει, αυτό. Εγώ κοιτάξτε κύριε Σαλτίδη, κύριε Σαββόπουλο, εγώ ό,τι να κάνω ποτέ δεν το λέω. Αυτό με έχει δείξει ότι μου φαίνεται αποδίδει καλύτερα. Το θέμα είναι δεν πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Είναι πράγματα που δεν άπτεται το να το ξέρει ο κόσμος, γιατί είναι ιδιαίτερα πράγματα, είναι πράγματα οικονομικής φύσεως που δεν μπορεί να τα ξέρει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι όσο λιγότερο μιλάμε, τόσο καλύτερα είναι. Αυτό σας είπα στην αρχή, αυτός που πρέπει να ξέρει τα γνωρίζει. Ίσως και η πίεση πολλές φορές για δημοσιοποίηση τέτοιων γεγονότων έχουν άλλους σκοπούς. Οπότε καλά κάνετε εσείς, κάντε τη δουλειά σας. Απλά εμείς αυτό που είχαμε υποχρέωση να μεταφέρουμε στον κόσμο και γι' αυτό ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας είναι ότι ξεκίνησε η διαδικασία. Να ισχύει τώρα, έχει δύο εβδομάδες που ξεκίνησε τώρα. Ναι, εμείς το ξέρουμε. Για να μην νομίζω ότι επειδή μιλάμε σήμερα, ξεκίνησε εδώ και δύο εβδομάδες. Εμείς δηλαδή, παραλείπει εδώ επάγγελοι από την ΠΑΕ. Πήραμε τους φακέλους, πρέπει να κάνουμε όμως κάποιους ελέγχους. Αυτοί που γνωρίζουν, ξέρουν, καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να κάνουμε κάποιους ελέγχους και πρέπει να συνταχθεί ο ισολογισμός που είναι πολύ σημαντικός, ο ισολογισμός 36 του 14.
Μάλιστα. Μάλιστα. Και φυσικά η διαδικασία, λίγο πολύ για να ξέρει ο κόσμος, πρέπει κάποια στιγμή να νομίζω πρέπει να βρείτε και γενικότερα για να το πω απλά σε ποιους χρωστάει ο Άρης, ποιοι χρωστάνε στον Άρη. Ναι, αυτό στην ουσία ο Σολομιός είναι στα κατάσταση που απεικονίζει μια φωτογραφία εκείνη την ημερομηνία που θα συνταχθεί, ναι, που θα λέμε τι χρωστάει και τι μας χρωστάνε. Και ναι, στέλνετε μετά, νομίζω πρέπει να σταλούν και επιστολές μέσα σε μια σε ένα συγκεκριμένο, ναι, χρονικό όριο. Μέσα στις, ναι, μέσα στις διαδικασίες αυτές εδώ πρέπει να σταλούν επιστολές, που επιστολές πρέπει να έχουν υπογραφεί για να επιβεβαιώσουν τα υπόλοιπα. Και μετά... Από εκεί πέρα παίρνουν πια δουλεύει και γόροι. Οι οποίοι κάθονται τώρα, δηλαδή, κύριε Ρούση. Όχι, δεν κάθονται κιόλας. Όχι, όλα στη συνεργασία γίνονται με τους δικηγόρους. Γιατί σίγουρα από ότι κάποια θέματα νομικής φύσεως σε αυτά που κάνουμε έχουμε το ρίσιο, έχει πράγματα ούτως ή άλλως νομικής φύσεως η ΠΑΕ. Αλλά από εκεί και πέρα μετά, μετά θα είναι, θα είναι μόνο η δικηγόρα αυτό όλο. Θα τελειώσει η επόμενη, το επόμενο λοιπόν βήμα, το τελειώσει η δική σου δουλειά, πότε προσδιορίζεται, περίπου σε κανένα δίμηνο, σε κανένα μήνα. Και θα δει, δεν θέλω να το απαντήσω αυτό. Να. Ναι. Όχι για να καταλάβω πιο πότε θα γίνουν. Δίμηνο, πιο γρήγορα από το δίμηνο. Όχι για να καταλάβω πότε θα σκάσουν οι τριδανακοπές. Εσείς θα προσπαθήσετε να είναι λιγότερο από το δίμηνο. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Θα προσπαθήσουμε να είναι λιγότερο. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουν πυροτοδός. Δουλεύουν στο γραφείο. Υπάρχει μια ομάδα που δουλεύει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πιστεύω να τελειώσουμε πιο γρήγορα. Δεν ξέρω τι άλλο θα βρούμε. Αν βρούμε κάτι άλλο περίεργο, πιστεύω να τελειώσουμε σε λιγότερο από 2 μήνες. Ναι, γιατί υπάρχει ένα χρονικό όριο, δεν υπάρχει αυτό που ορίζει τουλάχιστον ο παλιός ο νόμος, το τρίμηνο το λεγόμενο, για την εκαθάριση της... Το τρίμηνο αυτό τώρα η αλήθεια είναι ότι εδώ η νομική, η απόψη των νομικών... Δίστανται, ναι. Δίστανται από πότε ξεκινάει το τρίμηνο, τι σημαίνει τρίμηνο. Τρίμηνο σημαίνει από το συλλογισμό ανάγκης καθάρισης μετά ή τρίμηνο από ποιο. Δεν το ξέρω ακόμα, από ό,τι συζητάνε ότι είναι να αλλάξει ο νόμος ή να κάνουν κάποια πράγματα καινούρια με την καινούρια ηγεσία που έχει βγει. Στην ΑΕΚ πάντως ολοκληρώθηκε σε 8 μήνες η εκαθάριση και στη Λάρισα ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι, και σε μια άλλη ΠΑΕ δεν έχει ξεκινήσει καν. Ναι, εντάξει, σε μια άλλη ΠΑΕ β' εθνικής. Το θέμα ποιο είναι όμως. Το θέμα είναι ότι εμείς θα κάνουμε τον συλλογισμό έναρξη της καθάρισης. Από εκεί και πέρα, το πότε θα ολοκληρωθεί η καθάριση μπορεί να μην ολοκληρωθεί ποτέ. Ναι, γιατί είναι νομικό. Έτσι, θέμα. Θα γίνουν τριτανακοπές από τους εμπλεκόμενους. Αυτό είναι άλλο θέμα, το πότε θα ολοκληρωθεί η καθάριση. Μάλιστα. Εντάξει, όταν μπει το κομμάτι των τριτανακοπών, εφόσον μπει, είναι το κομμάτι που αφορά τους δικηγόρους πλέον και όχι εσάς. Ασφαλώς, εσάς σας φορά το κομμάτι αυτό με τους ισολογισμούς. Βέβαια, η συνεργασία που κάνουν τους δικηγόρους από τώρα συχνάμε, γιατί δεν μπορούν και αυτοί να είναι, να μην ξέρουν τι γίνεται σε περίπτωση των τριτανακοπών. Γι' αυτό βλέπουμε όλα τα κονδύλια, βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα που έχουμε, βλέπουμε τι χρωστάμε. Έχουμε θέματα με τη μισθοδοσία, έχει θέματα με τους ποδοσφαιριστές, έχει θέματα με τις παρακαθήσεις των ποδοσφαιριστών, έχει πολλά θέματα γιατί είναι μια χρήση που έχει τρεις διοικήσεις. Που καταλαβαίνετε τώρα τι έχει γίνει. Ξεκίνησε δηλαδή με τον κύριο Ιλιάδη, μετά τον κύριο Σκόδα και μετά τελείωσε με τον κύριο Στεφανίδη. Και τώρα και τον κύριο Κλεόπα μετά. Όχι. Ο κύριος Κλεόπας, εντάξει. Α, είναι μετά πρώτη εβδόμου του 14, ναι, ο κύριος Κλεόπας. Ναι, απλώς αυτό το δύσκολο είναι αυτή από μία εβδόμου ως 36 του 14, που σας είπα ότι είναι τρεις διοικήσεις. Και έχετε και μια εβδομάδα Σκόρδα τον Αύγουστο μετά, που είναι η γνωστή εβδομάδα. Μετά το Στεφανί δεν υπήρχε μια εβδομάδα Σκόρδα με δικαστική απόφαση. Δεν φτάσαμε. Πολύ ωραία πράγματα. Πάμε μόνο στον Άρη γίνεται αυτό πάντως. Να έχουμε τόσες πολλές, πιο πολλές διοικήσεις από ό,τι προπονητές είχαμε την πέρσι. Τέλος πάντων. Εμείς κρατάμε ότι έχει ξεκινήσει, ότι θα προσπαθήσετε να είναι λιγότερο από το διάστημα που θα ολοκληρωθεί, λιγότερο από 2 μήνες. Κάνετε μια προσπάθεια, έχετε ένα team εκεί όπως μας είπατε που δουλεύετε και πείτε μας αυτό που μας είπατε και στο ξεκίνημα. Έχει το ενδιαφέρον που δείχνει ο κύριος Κάλλας, είναι ζωηρό για το θέμα της εκαθάρισης, δηλαδή. Γιατί είναι και πολύ σημαντικό. Είναι ταυτόχρονα παράλληλο με το αγωνιστικό. Δεν μπορεί να το απομονώσει κάποιος. Όχι, βέβαια είναι ζωηρό. Ναι, θέλει να ενδιαφέρει και φυσικά ενδιαφέρεται το πώς προχωράμε. Την δική μου υποχρέωση είναι να τον ενημερώνω πώς προχωράω, πώς τον ενημερώνει τον Δημήτρη τον Καραϊτζίδη. Αυτή είναι στο πλαίσιο της συνεργασίας. Μάλιστα. Ωραία, άρα την επόμενη φορά που θα σας καλέσουμε θα είναι μάλλον όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Ελπίζω. Με τον μπάσκετ τι γίνεται, με τον μπάσκετ. Με τον μπάσκετ ξέρω το, αυτό που μου είπατε, εγώ δεν το έχεις σαν αλήθεια. Η ομάδα ετοιμάζεται, σήμερα έχουμε ένα φιλικό με τα Πέφτα, γιατί είχαμε απραξία τώρα μια εβδομάδα. Είμαστε έτοιμοι για να κατεβούμε να παίξουμε την Κηφισία. Τώρα που είναι πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει.
Σε όλοι που είμαστε σαν αναμονή των εξελίξεων, το μεσημέρι θα ξέρουμε, τώρα λίγο μετά τις 3, κάπου εκεί το προσδιορίζουμε χρονικά. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρούσο για την συνομιλία και για τα όσα μας είπατε για την εγκαθάριση. Να είστε καλά.